Πάμε. Έλα πάνω. Καλή σου μέρα. Καλή σα ημέρα. Χθε, λοιπόν, συνεδρίασε επί τη ουσία το Συμβούλιο των Εφετών ναι. και έχουμε πλέον του δύο ε, εφέτες ανακριτές που θα πάνε γρήγορα την υπόθεση. Ε, Τακτικό, λοιπόν, ανακριτής είναι ο κύριο Σωτήρη Μπαϊκάμη και αναπληρώτρια η κυρία Σοφία Λιμπεριάδου. Μου λένε ότι πρόκειται για εξαιρετικού δικαστές Έτσι, μπράβο. Μάλιστα για τον το, Για τον τακτικό εφέτη ανακριτή, ρωτώντα δικηγόρου τη Λάρισας δύο πράγματα μου είπαν. Είναι εξαιρετικά καταρτισμένος και εξαιρετικά γρήγορο. Άρα καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση θα πάει πάρα πολύ γρήγορα από εδώ και πέρα. Από τη Δευτέρα περιμένουμε κλιτέψεις για απολογίες των τριών ε, όπου έχουμε πλέον τις τρεις ακριβώς. νέες διώξεις. Θυμίζω ότι είναι ακριβώς τα ίδια ε, αδικήματα, οι ίδιες διώξεις επί της ουσίας, Με τον 59χρονο φαίνεται ότι επιμερίζεται η ευθύνη. Ισόποσα, αν διαβάζουμε σωστά, ε, την πρόθεση των ε, δικαστικών αρχών. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι ανοίγει πλέον και η έρευνα. Γιατί το λέω αυτό, έρχεται η αρχή ξεπλήματο ε, δηλαδή, Βλέπει όλες τις συμβάσει τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτά θα δοθούν στου ε, ε, εφέτες ανακριτές για να κάνουν τη δουλειά τους Μέχρι τώρα, μου λένε οι άνθρωποι που ξέρουν καλά, έχουμε χίλιε σελίδε. Αυτέ τουλάχιστον θα τριπλασιαστούν το επόμενο Ακριβώς. διάστημα. Θα είναι μια ουγκοδέστατη δικογραφία η οποία βέβαια ε, ενδεχομένω κρατήστε το αυτό να έχουμε και νέε διώξει. Μου λένε σε υψηλότερο ε, επίπεδο υπηρεσιακό. Αυτό πληροφορώμαστε δηλαδή, και εμεί. Δεν θα εμείς. φτάνουν μόνο. Πάντω δεν, φτάν, δεν θα είναι μόνο αυτέ οι τρει Την ώρα που έτρεχε στο ρεπορτάζ, την ώρα που οι γονεί, την ώρα που τα παιδιά χάναν τη ζωή του, αλλά προσπαθούσαν να σωθούν. Κάποιο έπαιρνε ένα μπλάνκο στα χέρια του πάνω και διόρθωνε, τι τις βάρδιες. Και, και Όχι ποιος μόνο, είναι είναι Όχι Και το χαρτί παράδοσης, Γιώργο. Μπράβο. Και το ο χαρτί παράδοσης παραλαβής, πολύ σημαντικό. Ο, ο Σταθμάρχης τότε δε, δεν είδε ποιος το έκανε. Ένα αυτό. Και δεύτερον, είναι δυνατόν να πηγαίνεις να βλέπεις το μεγάλο το κακό και μετά να λες θέλω να πάρω αναρωτική για ένα μήνα. Αυτό είναι. Αυτό είναι το έγγραφο το απίστευτο. Το δε φοβερό, το οποίο χθε μας είπε ο Χρήστος ο Νικολαίδης, το φοβερότερο είναι ότι ο Επόπτης ενημερώθηκε από την Αθήνα για το τραγικό αυτό α, γεγονός. Τρία πράγματα δηλαδή μάνι-μάνι σε ένα θέμα για το οποίο οι ευθύνες από το 2014 και μετά, αν θες και πιο πίσω, πολύ πιο πίσω, είναι εμφανέστατες, διότι εγώ περιμένω μια αναπάτηση. Αυτό το μηχάνημα που θα βλέπουμε τα τρένα από την Αθήνα μέχρι τον Εύρο, πόσο καιρό ρε παιδιά κάνει για να ετοιμαστεί. Πόσο Σωστά. κάνει, κάνει δύο Φαίνεται... χρόνια. Καθίστε κάτω, βρείτε το, κάντε το. Να τελειώνουμε. Πάνω σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ θερμά.